Αίτηση Ματζούνι Καλλιρόης του Ελευθερίου για μεταφορά ενός εκ των δύο εκυπέδων που βρίσκονται έμπροστα του καταστήματός της με την επωνυμία Γεωτρίδη στη Δέλτα Κάπα της Παρισίας. Υπάρχει έκθεση της Πρόεδρε, η κυρία των παρόντες και ο κόσμος κυρία των και ο σύλλογος κύριος Καρακέτας. Θα πω να το δείτε ο Καλλιρόης με τους απόψεως και μετά. Ποιος θα μιλήσει. Σύλλογος είναι, σύλλογος συλλογαρχέτας. Αντισφαίρεση. Γέρα στο μικρόφωνο. Το μικρόφωνο. Ποιος είναι ο έτον, μισό λεπτό να αλλάξουμε θέση. Είμαι σύζυγος της ΕΤΟΝ. Έχουμε το κατάστημα Γεωτρίδη στην Παραλία και Παρισίας. Και έχω κάνει έτσι να φύγει εδώ ένα κήπεδο από μπροστά, γιατί είναι και τα δύο κήπεδα μπροστά στην πάτσα του μαγαζιού μας. Το οποίο καλύπτει τα πάντα. Δεν βλέπει κανένας ούτε την παραλία ούτε τίποτα. Είναι της ξερόκητας. Το πρώτο γήπεδο είναι της ξερόκητας. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ναι, έχουμε να αναπτύσσουμε κοπρέλες και εξαπλώστες κάτω από το γήπεδο. Δεν έχουμε πρόσβαση και δεν έχει πρόσβαση και ο κόσμος. Και εκτός από αυτό γίνεται μαζί με τις ξυλορακέτες και τα δικά μου τα τις οπρέλες και τις εξαπλώστες γίνεται ένας συγκροτισμός εκεί, ένα ακούγωμα που δεν μπορούμε να περάσουμε στην παραλία. Και υπάρχουν και κάποιες θέσεις αμαία οι οποίες πάλι δεν μπορούμε να περάσουμε κάτω, είναι κάτι μέσα. Ωραία. Από το σύλλογο. Ο κύριος Ρώτος. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με το... Συμφωνήσω να μην υπάρχει η πρόσβαση που θα ήθελε ο Τσάκος πάνω στο θέμα, δηλαδή της οριοθέτησης που έχουμε κάνει, γιατί έχουμε κλείσει το χώρο αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Σύλλογος της Κλωρακέτας έχει διάρκεια ζωής 4 χρόνια με πολλαπλά ωφέλη και στον αθλητισμό και στην πόλη γενικότερα. Διοργανώνουμε παγκοσμία πρωταθλήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 100 μέλη ενεργά τα οποία αθλούμαστε επί συνέχεια επί 12 μήνες καθόλου και διάρκεια του έτους. Που αυτό συνεπάγεται ότι κρατάμε και κατά κάποιο τρόπο ζωντανό το κομμάτι της παραλίας με τη συνεχή παρουσία μας σε αυτό. Συν το γεγονότος ότι έχουμε γύρω στα 50 πιτσιρίκια τα οποία οικειοθελώς δεν τα έχουμε γράψει και δεν θέλουμε να τα επιβαρύνουμε και με την ελάχιστη συνδρομή των 10 ευρώ που φέρνουμε. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με το μαγαζί, σε καμία περίπτωση. Προτείνω να βρούμε μια λύση η οποία θα ικανοποιήσει και τον επαγγελματία του μόνοι μας, αλλά και εμάς, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι είμαστε ένας ενεργός σύλλογος, ο οποίος διοργανώνει και πανελλήνια πρωτεύουσα. Προσφέρουμε στην πόλη μια τουρκική διαφήμιση. Συν το γεγονός ότι θέλουμε και κόσμο, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, λόγω του πανελλήνιου πρωταθλήματος που διοργανώνουμε και νομίζω ότι θα πρέπει να... Επί του πρακτέου, τι ζητάτε. Με κάπως σκεπτικότητα όσον αφορά δηλαδή την παραγωγή μας στη θάλασσα, είναι για μας σημαντικό να έχουμε επιλογές καλές και να μπορούμε να βρισκόμαστε εκεί πέρα να κάνουμε τις προπονήσεις μας με καλές προϋποθέσεις και να έχουμε ένα χώρο ο οποίος να μην ενοχλεί ούτε τα μαγαζιά, αλλά να μην και οτιδήποτε άλλο, δηλαδή σε θέματα κοινής υγείας. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε μια λύση να μπορέσουμε να συνεπάρξουμε όλοι. Τι προτείνετε. Να ρωτήσω κάτι. Τι κάνω όμως πρόεδρε. Τι προτείνετε. Τι προτείνετε, να πάει παραπέρα. Ο Σύλλογος έχει συγκεκριμένη πρόταση με δεδομένο του ότι ο κύριος Τσάκος, εάν δικαιούται τον χώρο για μένα να τον πάρει, από εκεί πέρα υπάρχει ένα γήπεδο ακριβώς δίπλα στο δικό μας. Είναι παλιά που παίζανε beach volley. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι
γήπεδο αυτό, ναι, τώρα πέρα υπάρχει, θεωρώ ότι... Μπορεί να συμμετείς και τα δύο αυτό. Είμαστε πολύ πολύ σε το λίγο ράκι το λίγο. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο σύλλογος υπάρχει με παιδιά, είναι μέρες που στο άθλημα της ρακέτας θα βρείτε γύρω στα 150 άτομα. Και στο beach volley υπάρχει παρουσία, υπάρχει όμως ενωτικά μήνυ βάση και στο μεγάλο αριθμό των μελών σε σχέση δηλαδή το beach volley με τη ρακέτα. Θεωρώ ότι η ρακέτα έχει ένα ελαφρύ πλεονέκτημα που πρέπει λογικά, στιγμή που είμαστε και σύλλογος με... Δυνατότητα μετακίνησης υπάρχει. Που θέλω να δείτε, δυνατότητα μετακίνησης, εγώ προτείνω σαν σύλλογος να μετακινηθούμε στον χώρο του volley και να βρούμε μια φόρμουλα με τα παιδιά του βόλεϊ, με το γήπεδο του βόλεϊ, ώστε να μπορέσουν να συνεπάρξουν και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Με δεδομένο ότι εμείς έχουμε μια 12η παρουσία στην Ελλάδα, σε αντιθέσει με το. Καλά, δεν σε κάψανε σήμερα. Και δεν έχει. Οπότε δεν προτείνω να βρούμε μια λύση κοινή αποδοχή και να είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσέντερ. Υπάρχει. Έχει παρουσιαστεί κάποια φορά να ενοχλούνται οι δόμενοι σχολευτικοί μήνες. Προσωπικά δεν μου έχει κάνει δράση κανένα ποτέ παράδειγμα και θα λάβετε σε υπόψη ότι οι επαγγελματίες της πόλης, οι άνθρωποι που είναι μέγιστοι, συνεισφέρουν προκειμένου να κάνουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα το οποίο έχει αυξημένα έξοδα και καταλαβαίνετε ότι η πόλη με την συνδρομή της δείχνει ότι μας θέλει και μας ενισχύει. Πολύ σας θέλει, το λιοντρίβι δεν σας θέλει. Τι μπερδεύεσαι. Παραπέρα και λίγο αριστερά. Παραπέρα που μπορούσαμε. Παραπέρα να πάει το Βούλιο, πάει και ο Τσάκος πάρα. Πιάνω όμως με τα κοινωνική λίγο. Κύριε Τσίπαλε, είσαι το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε. Έλα, ρέψτε. Η Παναγία της Παρασίας, το Ελαγούδι. Μια χρόνια πράγματι έχει μια πολύ μεγάλη αγώνη και συγκέντρωση του κόσμου και στη λειτουργία επιχειρήσεων. Αυτό σαν πού συγκέντρωσε. Δύο μαγαζιά, το ένα είναι πολιτική, το άλλο είναι τελείωση. Η Παλαιά της Παρασίας έχει μέχρι πρόσφατα τρία μαγαζιά, η ΔΕΗ, η Ρουμούντα και μάζευε πάρα πολύ κόσμο. Παράλληλα αυτές τις δράσεις, η Παλαιά της Παρασίας, όλο χαίρομαι στην Παρασία, ότι μαζεύει πλέον την νεολαία της πόλης. Δηλαδή στην Παρασία η νεολαία δεν παίρνει εκτός πόλης όπως παίρνει σε άλλες πόλεις. Μένει στην Παρασία και κάνει μόνο την Παλαιά της Παρασίας. Όλα αυτά ο Δήμος μπορεί να τα τονίσει για να υποστηρίξει και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν και τις δράσεις που είναι το βόλεϊ και η ρακέτα. Η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι συμφωνείς αυτό, ότι πέρα στην παραλία, λέω, αν θέλουμε και τα μαγαζιά να λειτουργούν σωστά και οι δράσεις να μένουν σωστά και όμως με τις περιοχές, μια τάξη πρέπει να μπει. Ακριβώς επειδή είναι επιτυχημένα και τα μαγαζιά και οι σύλλογοι, τα καλές δουλειές και προσελκύουν κόσμο. Επομένως, μια τάξη πρέπει να μπει. Η αλήθεια είναι ότι η προπονή των μαγαζιών, η πόρτα και οι λιωτρίδοι ξέρουν ότι εννοούμε. Οι κυβέρνηση ξέρουν ότι εννοώ. Υπάρχει μια συμπίκνωση δράσεων. Δηλαδή, ξέρετε τι συμβεί εκεί. Δεν θέλω να σα πω σε αυτά τα δύο. Είναι τα δύο γήπεδα έτσι. Και αφήνεται ανάμεσά του ένα διάδρομο 1,5 περίπου μέτρο με 2, προκειμένου οι λουόμενοι να κατευθύνονται στην ακτή που είναι στο σπιτζέντα του να χρησιμοποιήσουν τι άλλε περιπτώσει.